Παντουβάς Ιωάννης, Ρωμάνος Ιωάννης. Απόντες, έπεσαν υπερπατρίδος. Τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τους εθνομάρτυρες που θυσίασαν χωρίς δεύτερη σκέψη τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό, τίμησαν τοπικοί άρχοντες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων στο εκκλησάκι των Αγίων Πάντων στην Αμουδάρα. Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες, ο τότε δήμαρχος Ηρακλείου Μινάς Γεωργιάδης και άλλοι επιφανείς Ηρακλειώτες. Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των 62 μαρτύρων. Αποτελεί η θυσία τους παράδειγμα προς μίμηση. Οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτή τη μνήμη των ηρώων και στις επόμενες γενιές. Και να αποκομίζουμε και διδάγματα από τη συμπεριφορά των κατακτητών, των Γερμανών κατακτητών, οι οποίοι εκτέλεσαν αυτούς τους 62 συμπολίτες, μεταξύ των οποίων και ο τότε δήμαρχος Ηρακλείου. Οι Γερμανοί ναζιστές υποχρέωσαν πολλούς ομήρους να σκάψουν το λάκκο τους μπροστά στους οποίους τους έστησαν για να τους εκτελέσουν. Τότε οι περισσότεροι έτρεξαν προς διαφορετικές διευθύνσεις για να σωθούν, αλλά ένα γερμανικό απόσπασμα που βρισκόταν λίγο πιο πέρα τους πρόλαβε και δεν σώθηκε κανένας. Πρόκειται για ανθρώπους που εκτελέστηκαν από τους ναζιστές Γερμανούς την περίοδο της κατοχής ως αντίπεινα για διάφορα γεγονότα, όπως για το γεγονός ότι εκτελέστηκαν συνεργάτες των Γερμανών ή ότι έγιναν δολιοφθορές στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Η Κρήτη για άλλη μια φορά πλήρωνε ακριβά το τίμημα της ηρωικής αντίστασης έναντι των Γερμανών κατακτητών. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν όσο παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη μας. Αυτό ισχύει και για τους 62 εκτελεσθέντες, καθώς όχι μόνο το εκκλησάκι όπου φυλάσσονται τα οστά τους θα θυμίζει πάντα τη θυσία τους, αλλά και δόθηκε το όνομά τους σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου προς τιμήν τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τους ιστορικούς το γεγονός ότι δεν ονομάστηκαν απλά ήρωες, αλλά εθνομάρτυρες. Σε ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως από τη θρησκεία και αυτό υποδηλώνει το πόσο σημαντική είναι η θυσία αυτών των ανθρώπων και πόσο σημαντικό είναι να τιμούμε την ιστορική μας μνήμη σήμερα. Στη μνήμη των ηρώων τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.